Ακούτε. Είστε η νοσηλεύτρια. Βέβαια. Λοιπόν. Μου έχει δώσει το τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα ότι ο συνάδελφος σας είχε δώσει το τηλέφωνο του. Λοιπόν, πειράζει, να σας καλησπερίσουμε στην ΕΡΤ, στην έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ, που είναι αφιερωμένη βέβαια στην έναρξη των εμβολιασμών. Είδαμε τα πρώτα πλάνα από τον εμβολιασμό. Είστε η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος Έλληνας πολίτης που εμβολιάστηκε. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είμαι η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα και βέβαια είμαι η πρώτη νοσηλεύτρια. Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή αυτό για εμένα και προσωπικά αλλά και σαν νοσηλεύτρια, γιατί θεωρώ ότι στο πρόσωπό μου τιμάται σήμερα όλος ο νοσηλευτικός κλάδος αλλά και όλα τα μέλη της υγειονομικής μας οικογένειας. Και αποτελεί, θεωρώ, αυτή η τιμητική επιλογή μια αναγνώριση στο έργο και στην προσφορά μας. Είμαι πολύ τυχερή που ηγούμε σε αυτή την ιστορική μέρα. Ελπίζω από σήμερα να ξεκινήσει να γυρίσει μια καινούρια σελίδα. Θεωρώ ότι ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να πιστούμε τυρά τα μέτρα, να είμαστε συνεπείς στο στόχο μας. Και πολύ σύντομα ελπίζω που εμβολιαστούμε όλοι να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και όλα αυτά που στερηθήκαμε αυτό το χρόνο. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ελπίζω να ακολουθήσουμε. Κυρία Καπισούλη, θα σας κρατήσω λίγο αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι η μαρτυρία, αλλά όσα θα μας πείτε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πώς ακριβώς έγινε η επιλογή? Είστε ένας άνθρωπος, είστε νοσηλεύτρια στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Βρίσκεστε δηλαδή στην πρώτη γραμμή, έρχεστε καθημερινά σε επαφή με συνανθρώπους μας που νοσούν από τον κορονοϊό, από το COVID-19. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς έγινε αυτή η επιλογή και είσαστε εσείς η πρώτη νοσηλεύτρια που πήρε τη δόση του εμβολίου. Αυτό θυμίζω που θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που με επέλεξαν. Απλά με επέλεξαν κάποιοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική επιλογή. Ναι, είμαι νοσηλεύτρια. Έχω τώρα τους τελευταίους μήνες αναλάβει τον τομέα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Έχω πολλά που δούλευα στις μονάδες. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Καθημερινά, όλους αυτούς τους μήνες, ερχόμαστε σε επαφή με αρρώστους, με ασθενείς, με COVID, λίμωξη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή οι τελευταίοι 10 μήνες. Όλοι είμαστε διάλειπτα, καθημερινά είμαστε στην πρώτη γραμμή. Όλοι οι υγειονομικοί όμως υπάλληλοι, αλλά και πλήθος άλλο κόσμο που είναι σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι πάντως η επιλογή ενός μιας νοσηλεύτριας είναι μια πολύ τιμητική επιλογή, γιατί είναι μια αναγνώριση του έργου και της προσφοράς μας. Εγώ αυτό κρατώ. Αυτό εξηγώ σημειολογικά και βέβαια ευχαριστώ για την επιλογή τη δική μου. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, νομίζω που θα ήθελε να ρωτήσει ο κάθε Έλληνας συμπολίτης μας που είδε έτσι αυτές τις πρώτες εικόνες από τον εμβολιασμό, τον δικό σας εμβολιασμό, του πρώτου Έλληνα πολίτη λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθανθήκατε άμεσως μετά τον εμβολιασμό. Μια χαρά, δεν ένιωσα τίποτα, δεν πόνεσα καθόλου. Όλα ήταν πολύ καλά. Δεν πιστεύω στο εμβόλιο. Έχω κάνει πάρα πολλά εμβόλια στη ζωή μου. Τίποτα, δεν έχω κανένα φόβο, καμία ανησυχία. Είμαι πολύ καλά. Μάλιστα. Και έχω πάντα δίπλα μου αρρώστα ανθρώπους που με στηρίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας αφήσω, Βεβαίως, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία που είχαμε, την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο αυτό το δύσκολο έργο που έχετε όλο αυτό το διάστημα και που θα έχετε και στο προσεχές ευχαριστώ. Διάστημα. Θέλω μόνο να κλείσω και να πω ότι ελπίζω το παράδειγμά μου να το ακολουθήσουν πάρα πολύ, όχι τόσο οι υγειονομικοί που θα το κάνουμε, αλλά όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί μόνο αν εμβολιαστούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα μπορέσουμε να ξανανιώσουμε ελεύθεροι. Και θέλω αυτό να είναι το μήνυμα, να εμβολιαστούν οι περισσότεροι, να έχουν εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, εντάξει.